Και η εταιρεία μας ανάγκασε να έρθουμε να δημόσουν τα αυτοκίνητα. Αλλάζουν οι τιμές στα πρατήρια και όσοι δεν πρόλαβαν να φουλάρουν σήμερα θα πληρώνουν από αύριο 8,3 σέντ πιο ακριβά το κάθε λίτρο καυσίμου που θα βάλουν στον ντεπόζιτο το οχήματός τους. Γνωρίζοντας ότι από αύριο η τιμή θα είναι κατά 8,3 σέντ πιο ακριβή, φροντίζουμε να το γεμίσουμε σήμερα. Το κόστος φουλαρίσματος θα είναι αυξημένο με διαφορετικό τρόπο αναλόγως της χρήσης αλλά και της κατηγορίας του οχήματος. Κάνα 10 ευρώ παραπάνω. Αλλά γι' αυτό για μας κάτι είναι. Πάς στα 100 ευρώ, περίπου. Και τον Υπουργό Ενέργειας να τοποθετείται σήμερα ερωτηθεί σχετικά για το γεγονός ότι οι πολίτες έσπευσαν μαζικά σήμερα από το πρωί για να γεμίσουν τα οχήματά τους. Το καταλαβαίνω, ωστόσο δεν θα μας σώσουν τα 8 σέντς αν βάλουμε σήμερα καύσιμα στο αυτοκίνητό μας. Το κράτος έκρινε ότι αυτή η απόφαση για τερματισμό του μειωμένου φόρου στα καύσιμα ήταν η ορθότερη για τα δημόσια οικονομικά και μια απόφαση η οποία δεν θα είναι και τόσο επώδυνη για τους καταναλωτές. Πάμε να δούμε τα δεδομένα με αριθμούς. Για κάθε ένα σέντ αύξηση στο φόρο καυσίμων, το κράτος εισπράττει κάθε χρόνο 9 εκατομμύρια ευρώ έξτρα. Με δεδομένη λοιπόν την αύξηση των 8,3 σέντ, το κράτος θα εισπράξει μέσα σε ένα χρόνο περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ, αναλόγως βεβαίως και της κατανάλωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τις νέες αυριανές αυξήσεις θα πληρώνουμε για κάθε λίτρο περίπου 67 σέντ σε ΦΠΑ και φόρο κατανάλωσης. Την ίδια ώρα η υπηρεσία καταναλωτή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Παρακολουθούμε καθημερινά και σε περίπτωση που παρατηρηθούν κάποια φαινόμενα παράξενα θα το αναφέρουμε. Σημαντικό είναι οι αυξήσεις που να έρθουν στα προϊόντα γενικά. Είναι εκεί το σημαντικό νόμιζο. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πόσες επιχειρήσεις θα απορροφήσουν τους κραδασμούς και πόσες θα αποφασίσουν να αυξήσουν τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες, με δεδομένο ότι πέραν από το κόστος καυσίμων θα πληρώνουν και αυξημένο ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης να σταματήσει την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν από τις ευάλωτες ομάδες. Διαχρονικά το κόστος του ηλεκτρικού είναι από τα πιο σοβαρά έξοδα μιας επιχείρησης και είναι κάτι που προβληματίζει. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των οργανωμένων καταναλωτών, τα νέα δεδομένα σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα θα έχουν το πιο κάτω αποτέλεσμα. Το οικογενειακό εισόδημα θα επιβαρυνθεί με 45 ευρώ τον μήνα.